Γεια σας, κορίτσια μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα μακιγιάζ που το λατρεύετε όλες. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι ένα μακιγιάζ λάμψης. Τοποθετούμε καλά τη βάση μας. Η συγκεκριμένη βάση έχει από μόνη της γυαλάδες μέσα, οπότε μας δίνει και ένα έτσι πιο φωτεινό αποτέλεσμα. Είναι καλυπτική και διάφανη συγχρόνως. Και συνεχίζουμε με το κονσίλερ. Αμέσως δίνει λάμψη στο πρόσωπο και φαινόμαστε πιο ξεκούραστες. Είναι πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο μακιγιάζ να έχουμε ένα καθαρό πρόσωπο, χωρίς κύκλους, φρέσκο και ξεκούραστο. Και πρέπει να δίνουμε πάρα πολύ σημασία στη βάση μας. Θα χρησιμοποιήσω τώρα τη συγκεκριμένη παλέτα, η οποία περιέχει τερακότα, γυαλάδα και ρούζ. Αρχίζουμε για κόψιμο και να δώσουμε πιο πολύ ένταση στα ζυγωματικά μας. Από εδώ. Από τον κρόταφο και συνεχίζουμε προς τα κάτω. Συνεχίζουμε με ένα άλλο πινελάκι, πιο φαρδί, και το περνάμε από όλο μας το πρόσωπο για να πάρει χρώμα. Χωρίς υπερβολές όμως. Συνεχίζω με το ρούζ, το οποίο καλό είναι να χαμογελά. Μην χαμογελάσαι μου, Κατερινάκη μου, τέλεια. Και εδώ, στα ζυγωματικά μας. Τώρα ήρθε η ώρα για τις γυαλάδες μας. Ανάλογα με το χρώμα της επιδερμίδας μας, διαλέγουμε και τις γυαλάδες. Μ' αρέσει εμένα να είναι στο tough, να έχουμε πιο ανοιχτή απόχρωση. Συνεχίζω, όπως βλέπετε, και πάνω από τα χείλια. Δίνει την έμφαση στο πιο σηκωμένο χυλάκι και συνεχίζω προς τα κάτω. Το ίδιο βάζω και εδώ. Όχι υπερβολή σε όλο το πρόσωπο, εδώ. Τώρα, άμα θέλουμε και λίγο και πιο πολύ ένταση για ρούζ, μπορώ να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο. Τοποθετώ σε όλο το καπάκι και στη γωνία, για να δώσουμε βάθος και ένταση. Είδατε με πόσες απλές κινήσεις. Μπορούμε να βάλουμε κάτω από το φρύδι για λάμψη τη συγκεκριμένη σκιά. Τοποθετούμε την ανοιχτή σκιά στην εσωτερική κόχη του ματιού μας. Δίνει αμέσως, το βλέμμα κάνει πιο ξεκούραστο, φαίνεται πιο ξεκούραστο και δίνει πάρα πολύ ωραία λάμψη. Παίρνουμε πάλι την τόουστη τη σκιά και τοποθετούμε στην εξωτερική γωνία του ματιού μας, στο κάτω βλέφαρο. Κορίτσια, είναι πάρα πολύ εύκολα όλα αυτά και πολύ εντυπωσιακά, με πολύ εύκολες κινήσεις. Βάζουμε πρώτη στρώση, έχει δύο μεριές συγκεκριμένη μάσκαρα. Για έντονο βλέμμα, περνάμε την πρώτη στρώση. Δίνουμε λίγο έμφαση στο πάνω χείλος, γιατί βλέπουμε έχει μια μικρή διαφορά, οπότε θέλουμε να το φέρουμε σε ισορροπία. Προσοχή, κορίτσια μου, όχι πολύ έξω από το περίγραμμά σας, γιατί φαίνεται δεν είναι ωραίο. Πάμε στο κραγιόν. Αυτό ήταν, κορίτσια μου, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως είδατε, και πολύ εντυπωσιακό για το καλοκαίρι. Γεια σας!